Τι θέλει να πάρει αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή θέλει να πάρει το 80% των αποθεμάτων νερού της χώρας, της ουσίας. Γιατί μιλάμε για μια περιοχή, αυτά που ακούσατε το εξωτερικό υδρολογικό δίκτυο, μιλάμε για μια περιοχή που πιάνει το Λακατανία, Βιωτία, Αττική, Στερεά Ελλάδα. Δηλαδή μιλάμε για μια τεράστια υποδομή, την οποία θα την διαχειρίζετε. Τι σημαίνει θα διαχειρίζετε μια τεράστια υποδομή? Σημαίνει ότι, για παράδειγμα τώρα, αν υπάρχει το φαινόμενο της λειψιδρίας που είχαμε πολλές φορές αντιμετωπίσει στην Αττική, αυτό το μεγάλο μονοπόλιο, σκορδοκαΐλα του, αν θα υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα, θα μπορεί να γεμίζει τα τάνκερ και να τα κατεβάζει στο Ισραήλ. Όπου γίνεται πραγματικός πόλεμος για το νερό σε μια τέτοια περιοχή. Λοιπόν, δεν μπορούμε να παίξουμε με αυτά τα πράγματα. Είναι ένα πραγματικό έγκλημα. Πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Η Περιφέρεια Αττικής πρέπει να πάρει απόφαση. Εμείς, για χάρη συντομίας, μπορούμε να δεχτούμε το κείμενο που έχει καταθέσει η Ομοσπονδία των Εργαζομένων, που είναι μία βάση. Αν και με τοποθέτηση τελευταία του Προέδρου ότι να εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία το πρόγραμμά της, άμα το εφαρμόσει, θα πούμε το νερό νεράκι, Πρόεδρε. Λοιπόν, λέω για σένα, Πρόεδρε, λέω για τον Πρόεδρο των Εργαζομένων. Λοιπόν, επομένως, μπορεί να πάρθει μια τέτοια απόφαση, η οποία πολιτικά μια τέτοια απόφαση της Περιφέρειας Αττικής μπορεί να συμβάλλει στον ίδιο τον αγώνα των εργαζομένων, αλλά να συμβάλλει και στον αγώνα όλου του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα του λαού της Αττικής και του λαού της Θεσσαλονίκης, γιατί είναι και οι ΙΑΘ μέσα που θα βρεθούν σε αυτή την κατάσταση.